Στην Αττική είναι μπλοκαρισμένα για διαφόρους λόγους. Μα όλα. Λέω, ένας δήμαρχος δεν βρέθηκε σωστός. Όλοι διεφθαρμένοι είμαστε όλοι κτλ. Άντε, ό,τι αναλογεί στους δημάρχους. Αλλά αναλογεί στην πολιτεία, αναλογεί σε αυτούς που φτιάχνουν τα σχέδια, αναλογεί στους πάντες. Ένα τεράστιο κύκλωμα που κινείται που έχει να κάνει με την ίδια μας και την οικονομία. Και δεν μιλήσουμε στο τοπικό επίπεδο. Αν έχει πολεοδομήσει, αν είχε πολεοδομηθεί από το 1992 που ξεκίνησε το Μάτι, και τι εννοώ πολεοδόμηση, τρεις φαρδιούς δρόμους δηλαδή, δεν να φεύγουν. Δεν θα είχαμε αυτό. Κι όμως από το 1992 κατατέθηκε η πολεοδομική μελέτη και δεν εγκρίθηκε ποτέ. Είτε γιατί κι εγώ ως ιδιοκτήτης μπορεί να μην ήθελα να μην μου πάρει τη μάντρα μου, είτε. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Όλα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ένας δήμαρχος δεν έβγαινε να μιλήσει με ονόματα και να καταγγείλει όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο. Στην εκάστοτε κυβέρνηση. Μου περιγράφεται εδώ μία απίστευτη διαπλοκή λέω, που συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Γύρω από αυτό. Γιατί δεν έβγαινε να ακολουθώ. Εξακολουθώ να το κλείσουμε. Διότι γύρω από αυτό έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο. Όχι, όχι, δεν τα κάνω. Όχι, όχι, όχι. Όχι εσείς προσωπικά. Και εσείς οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης είστε μέρος αυτού του προβλήματος. Πώς δεν είμαστε. Αυτό θέλουμε να πούμε. Κάπως έτσι. Πού είμαστε εμείς κάτι χωρίς. Γύρω από αυτό λοιπόν έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο νομικό και νομοθετικό σύμπλεγμα και πλαίσιο. Από αποφάσεις των συμβουλίων, επικρατεία εδώ κτλ. Που πάντα σου οδηγούν στην παρανομία. Τι κάνεις αυτό, απαγορεύεται. Τι θέλεις ετούτο, απαγορεύεται. Τι θέλεις εκείνο, δεν επιτρέπεται. Έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο σύμπλεγμα που αυτό είναι ένας από τους λόγους που επίσης δεν προχωράνε τα σχέδια. Η πολυνομία είναι μέρος του ίδιου του ίδιου συστήματος. Μέρος όχι μόνο στο θέμα της οικοδομησιμότητας της οικοδομίας. Και είναι σε όλα. Ακόμα και η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Τα ψηφαλάκια και το μαύρο χρήμα. Δεν είναι τα ψηφαλάκια. Ακόμα και εξακολουθούν οι βουλευτές. Έτσι βγαίνανε. Τα ψηφαλάκια και το μαύρο χρήμα. Αυτή είναι μια πολύ απλή εξήγηση, με συγχωρείτε. Είναι πολύ πολύ σύντομο. Είναι τεράστιο οικονομικό. Ζούσε η οικονομία μας από αυτό. Ζούσε χιλιάδες κόσμος από το αυθαίρετο. Βέβαια. 100 επαγγέλματα είναι γύρω από την οικοδομή. Είμαστε επισήμως ένας παράνομος λαός. Αυτό 100 επαγγέλματα είναι γύρω από την οικοδομή. Δεν ζούσε αυτός ο κόσμος. Δεν είχαν μια εξαρτημένη εργασία απέναντι. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα ποτέ. Γιατί τώρα αυτό με την πολυνομία, αν θέλετε που λέμε για την οικονομία, για την ανάπτυξη και αυτά, για την αργή απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και η αργή απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν είναι επειδή οι δικαστικοί βαριούνται. Δουλεύουν του κερατά. Απλά είναι τόσο πολύπλοκο το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα από εκατοντάδες νόμους οι οποίοι ο ένας καλύπτει τον άλλο, το έχουμε πει 150 φορές, και οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσουν κάθε φορά και μια περιπτωσούλα που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ή γκρεμίζεται γιατί δεν αλλάζει. Γκρεμίζεται. Ή γκρεμίζεται. Okay. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η ανοικοδόμηση θα γίνει με τη συνδρομή της κοινωνίας. Ή τουλάχιστον την πλειοψηφία.